Γεια σας. Στέλιο, ξεκινάμε με σένα. Ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι όλο είναι μία παρεξήγηση και μία κακή στιγμή και όλα θα μπουν στη θέση τους σιγά σιγά όσο περνάνε οι μέρες. Και θέλω να πιστεύω ότι σε έχουν παρεξηγήσει. Εύχομαι να είναι μία παρεξήγηση. Λοιπόν, πάμε στα ρούχα. Γενικά η ιδέα σου μου αρέσει που έβαλες τη φούστα πάνω από το σακάκι και μου αρέσει και χρωματικά. Η διαφωνία μου είναι με το άνοιγμα του σακακιού πίσω, που το έχεις κλειστό, που φαίνεται λίγο περίεργο, με τη τσάντα, τα παπούτσια, θα προτιμούσα να φοράγεις μία μπότα, να σου πω την αλήθεια, και μου λείπει και κάτι για να βγει. Θα ήθελα δηλαδή μία καπαρτίνα, ένα ελαφρύ κάτι από πάνω και σίγουρα αυτό είναι πολύ ζεστό, θα σε ταλαιπωρήσει για την εποχή. Αυτά. Εντάξει. Δύο. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο Γιώργο. Γεια σου, Άννα. Γεια. Τι κάνεις? Καλά, εσείς? Είμαι μια χαρά. Λοιπόν, για αρχή θέλω να σου πω ότι το μακιγιάζ σου είναι φανταστικό, όπως είναι και των υπόλοιπων κοριτσιών, και τα κορίτσια τα οποία δουλεύουν πίσω κάνουν εξαιρετική δουλειά, σε ένα πολύ απαιτητικό ωράριο, έτσι? Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν... Ζήτησε απλά να γίνει πιο έντονο αυτή τη φορά γι' αυτό. Ωραία. Επειδή εγώ θέλω να είμαι εντάξει, θέλω να πω κάτι. Πείτε. Για εμένα, εννοείται βασικά ότι δεν βαθμολογείται αυτό που λέω, αλλά το καταθέτω αυτό εδώ ως άνθρωπος. Για εμένα το κομμάτι του σεβασμού είναι πάρα πολύ υψίστης σημασίας. Εννοείται. Συμφωνώ. Και οφείλω να πω, δεν το έλεγα ποτέ σε καμία άλλη περίπτωση, αλλά από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτή η κουβέντα, οφείλω να πω ότι εχθές, όταν λίγο πριν βγούμε για το επεισόδιο, για να γυρίσουμε το επεισόδιο, εκεί που περίμενα, άκουσα και είδα μία κουβέντα που έγινε backstage. Και θέλω να πω ότι πολλές φορές δεν είναι απαραίτητα τα λόγια αυτά που μας κάνουν αγενείς, είναι και η γλώσσα του σώματος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του styling, τι θα ήθελα να αλλάξεις σε αυτή την πρόταση? Για να γίνει αυτό το styling, θα πρέπει να φορέσεις μία τέλεια φούστα. Η τέλεια φούστα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα ήταν ή μία καρό ή μία βινίλ μπορντό. Επίσης, τη ροζ τσαχπινιά που έχεις κάνει στο κάτω μέρος με τα τακούνια, με τις γόβες, θα ήθελα να δω είτε κάτι σε πράσινο, σμαραγδί, σε συνδυασμό με το υπόλοιπο, είτε σε κάτι σε μπορντό. Αυτά. Καλή προσπάθεια. Τόσο όσο. Ευχαριστώ. Έλενα. Ναι. Άννα μου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ρούχο που έχεις επιλέξει για να είσαι στο δρόμο, να περπατάς, να κάνεις τα δικά σου, να πας για ένα καφέ. Τώρα, το σακάκι μου αρέσει. Δεν μου αρέσει καθόλου η μαύρη ζώνη που έχεις βάλει. Ναι. Δεν μου αρέσει καθόλου το φερμουάρ που βλέπω στη φούστα σου. Okay. Ως προσωπικό του μας style rocks, λοιπόν, και εγώ, γιατί όλοι ένα προσωπικό ωραίο είμαστε, θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ πολύ. 7,9 είναι η τελική βαθμολογία για σήμερα, Άννα. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου. Ευχαριστώ. Την άλλη πλευρά. Την άλλη.